Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα έχουμε συνέχεια της καλοκαιρίας με ηλιοφάνεια, χαμηλές όμως θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο. Δυτικά λοιπόν, στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο καθώς και στην Ηλία, το πρωί θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 2 βαθμούς στην Ηλία, γύρω στους 5 στο νότιο Ιόνιο. Η άνεμη γενικά θα είναι ανατολική, από το ανατολικό ρεύμα που είπαμε ότι επηρεάζει όλη τη χώρα με αρκετό κρύο, θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Ανατολική, νοτιοανατολική θα φαίνεται να είναι στον Κυπαρισιακό. Θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Γενικά καλώς είναι. Πάμε νοτιότερα να δούμε τη Μεσσηνία, τη Λακωνία καθώς και τα Κύθυρα. Να πούμε ότι η άνεμη γενικά θα είναι ανατολική στο Μεσσηνιακό καθώς και στο νότιο Ιόνιο. Βόρειο-ανατολική θα είναι στο Λακωνικό και στο νότιο Μυρτό, που φαίνεται να έχουμε και εξάρια εδώ που θα διατηρηθούν σχεδόν όλη την ημέρα. Από θερμοκρασίες να πούμε ότι θα φτάσουμε στο 0 ίσως και στο μείον 1, κυρίως στην ορεινή ζώνη, και δεν θα ξεπεράσουμε τους 14 βαθμούς το μεσημέρι. Τοπικές νεφώσεις που θα είναι κυρίως πιο αυξημένες στην ορεινή Λακωνία, δεν φαίνεται να διαλύονται όλη την ημέρα, ενώ αρκετά ανοίγματα θα έχουμε νοτιοανατολικά καθώς και στη Μεσσηνία. Ανεβαίνοντας τώρα να δούμε την Αρκαδία και την Αργολίδα, να πούμε ότι θα έχουμε διαστήματα καλοσύνης και ηλιοφάνειας, κυρίως στο ανατολικό κομμάτι της Αργολίδας. Χαμηλές θερμοκρασίες κλασικά στην Αρκαδία το πρωί, σε όλο τον ορεινό όγκο, γύρω στους μείον 3 βαθμούς. Θα φτάσουμε και ένα στην Αργολίδα και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε τους 13 με 14 βαθμούς. Άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων, τόσο στον Αργολικό που πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο νότιος Αρονικός θα έχει 5 με 6 μποφόρ σχεδόν όλη την ημέρα. Ανεβαίνοντας τώρα να δούμε την Κορινθία και τα νότια παράλια της Στερεάς, να πούμε ότι χαμηλές και εδώ θα διατηρηθούν κάτω από το 0 τουλάχιστον στον ορεινό όγκο της Κορινθίας, γύρω στο 0 στα παράλια και λίγο εσωτερικά της νότιας Στερεάς. Νεφελώδης καιρός, ανοίγματα καλύτερα και μεγαλύτερα θα έχουμε κυρίως στο ανατολικό κομμάτι της Κορινθίας, αλλά και στο ανατολικό κομμάτι της νότιας Στερεάς. Η άνεμη βόρειο-ανατολική, εσωτερικά στον Σαρονικό, δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, όπως και στον ανατολικό Κορινθιακό με την ίδια ένταση 3 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν δυτικότερα την Αχαΐα καθώς και την Νότια Τελοκαρνανία. Χαμηλές θερμοκρασίες, 0 περιμένουμε το πρωί τουλάχιστον στην Τελοκαρνανία, στα παράλια τα νότια και λίγο εσωτερικά. Ορεινός όγκος Αχαΐας κλασικά μείον 2 με μείον 3 βαθμούς, 14 με 15 κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα θα έχουμε κυρίως στα ορεινά. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε αρκετό κρύο, παγετό δηλαδή, στα ηπειρωτικά κομμάτια της Πελοποννήσου, δηλαδή στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Όπως επίσης φαίνεται να έχουμε και μποφόρ 5 με 6, τουλάχιστον στο Ρίο, κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι, καθώς επίσης στο ανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου, μέχρι τα Κύθυρα, δεν θα ξεπεράσουμε τα εξάρια, αλλά θα είναι τα περισσότερα μποφόρ τουλάχιστον για αύριο στην περιοχή τη δική μας. Τώρα λοιπόν να δούμε στη φωτογραφία που είχαμε τη μεσημεριανή μας ώρα. Βλέπουμε την Καριά Αργολίδας, χωριός 700 μέτρα υψόμετρο, το οποίο βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές του Αρτεμισίου. Το μεσημέρι η θερμοκρασία εδώ δεν ξεπέρασε τους 9 με 10 βαθμούς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο χειμώνας λίγο-λίγο πρέπει να μπει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.